Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νέες και νέοι, εκ μέρους της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου και των συλλόγων και ομάδων μελών της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, χαιρετίζουμε όλες και όλους που ανταποκριθήκατε και συμμετέχετε στο σημερινό συλλαλητήριο με το σύνθημα «Όχι στις βάσεις και στα πυρηνικά, ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών». Χρειάζεται πολύ περισσότεροι σήμερα να βγούμε στους δρόμους του αγώνα, γιατί τα τύμπανα του πολέμου ηχούν ολοένα και πιο δυνατά στην περιοχή μας. Ο αποκρουστικός χτύπος τους μετράει νέα και νέα δεινά για τους λαούς. Νέες επεμβάσεις, νέοι πόλεμοι, νέες καταστροφές και θάνατος, νέες συμφορές και προσφυγιά. Χρειάζεται, γιατί ο λαός και η νεολαία, οι λαοί όλης της περιοχής μπορούν να βάλουν την δική τους σφραγίδα να αλλάξουν το ρου των εξελίξεων με τον κοινό του αγώνα. Βαθαίνονται στις σχέσεις αλληλεγγύης και κοινής δράσης, οργανώνοντας την πάλη σε κάθε χώρα ενάντια σε αυτό το σάπιο σύστημα που γεννά την εκμετάλλευση και τον πόλεμο. Ενάντια στην πολιτική που δεν χειροφόδρα την πατρίδα στα βρώμικα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση για τα συμφέροντα μιας χούφτας εκμεταλλευτών, ενάντια στην βάρβαρη επίθεση των πλουτοκρατών, της κυβέρνησης, των κομμάτων που τους υπηρετούν. Ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους συμπεριστικούς σχεδιασμούς και πολέμους συνδυάζεται με τον αγώνα ενάντια στην περιστολή και την κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων, των συνδικαλιστικών και λαϊκών ελευθεριών. Ενάντια στους νόμους που τσακίζουν τη συνδικαλιστική δράση και βάζουν στο γύψο τα εργατικά σωματεία και τις λαϊκές διαδηλώσεις. Ενάντια στην βίαιη αντιμετώπιση των αγώνων του λαού και της νεολαίας. Ο φυσικός πλούτος των λαών από ευλογία της φύσης γίνεται συμφορά και κατάρα πηγή δεινών. Οι μελιστές συνενώνονται, δημιουργούν άξονες και αντιάξονες, αλλάζουν στρατόπεδα και συμμαχίες. Μένεται ο οικονομικός πόλεμος ανάμεσα στις κυρίαρχες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Είναι μαζί όταν κλέβουν και τσακίζουν τους λαούς. Σφάζονται, τρώγονται σαν τα όρνια όταν μοιράζονται τη λία. Γνωρίζουν καλά ότι οι αντιθέσεις τους είναι αγεφύρωτες. Είναι μεγάλα τα προβλήματα της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας. Είναι αδύνατο να τα λύσουν. Τα θησαυροφυλάκια τους ξεχυλίζουν από τον κλεμμένο πλούτο των λαών. Δυσκολεύονται όμως να επενδύσουν ξανά τα κεφάλαιά τους για να φέρουν και νέα κερδοφορία. Γνωρίζουν ότι μια νέα, ίσως ακόμη πιο ισχυρή οικονομική κρίση είναι αναπόφευκτη. Είναι νομοτέλεια στο σύστημά τους. Φοβούνται γιατί οι λαοί, οι εργαζόμενοι αντιδρούν. Αύριο ακόμη πιο μαζικά, ακόμη πιο οργανωμένα. Γι' αυτό και προετοιμάζονται, παίρνουν τα μέτρα τους. Γνωρίζει καλά το κεφάλαιο και οι πολιτικοί του υπηρέτες ότι η πολιτική του γεννάει τη λαϊκή αγανάκτηση και αντίδραση. Γνωρίζουν καλά ότι ο σάπιος κόσμος τους που τρέφεται με την εκμετάλλευση από τις σάρκες και το αίμα των εργαζόμενων έχει φάει προβολού τα ψωμιά του. Δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε καλό στον άνθρωπο. Δεν χωράει μεραμέτια. Δεν μπορούν να το φτιαξιδώσουν πια. Το μόνο που χρειάζεται είναι η ανατροπή του.
διανύουμε μια περίοδο εξαιρετικά επικίνδυνη για το λαό, το δικό μας και για τους λαούς όλης της περιοχής. Δυναμώνει η επιθετικότητα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οξύνονται οι ανταγωνισμοί με τη Ρωσία και την Κίνα, με την εμπλοκή δεκάδων άλλων κρατών στον απόϊχο των αμερικανικών απειλών ότι θα απαντήσουν σε ενδεχόμενο χτύπημα του Ιράν. Πληθαίνουν οι αναφορές για τον ρόλο που θα κληθεί να παίξει η χώρα μας και ιδιαίτερα η βάση της Σούδας σε περίπτωση που κλιμακωθεί και γενικευτεί η στρατιωτική αντιπαράθεση. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που στα χνάρια όλων των προηγούμενων και ειδικά αυτής του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει και μαθαίνει την εμπλοκή της χώρας μας στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς. Χαρακτηριστική για την προσπάθειά τους η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ. Τον διαβεβαίωσε ρητά πως η Ελλάδα αποτελεί ένα αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο, ότι θα στηρίξει ακόμη πιο αποφασιστικά τα επικίνδυνα αμερικανονατοϊκά σχέδια. Σχέδια που προβλέπουν νέο ρουτρό αίματος για τους λαούς του Ιράν και του Ιράκ, όπως με το αίμα βάψανε τους λαούς της Γιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, της Λιβύης, της Συρίας, ασταμάτητα 70 χρόνια τώρα το λαό της Παλαιστίνης. Η χώρα μας βρίσκεται ήδη στο πλαίσιο αυτών των επικίνδυνων εξελίξεων. Η στράτευση με τους σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται για τα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας και για την πολυδιαφημιζόμενη γεωστρατηγική της αναβάθμιση. Δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα και το ελληνικό μέλλον των εργαζόμενων, του λαού και της νεολαίας. Δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση την ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Η επιθετικότητα του τουρκικού κράτους στο πλαίσιο των ανταγωνισμών μεταξύ των αστικών τάξεων Τουρκίας και Ελλάδας απειλούν να εμπλέξουν τους δύο λαούς σε μία αιματηρή αντιπαράθεση, από την οποία γνωρίζουμε κερδισμένες θα είναι μόνο οι κυρίαρχες δυνάμεις στις ώρες αυτές και οι μεγάλοι προστάτες μας, όπως λένε. Οι λαοί θα πληρώσουν βαρύ φόρο για τα άνομα συμφέροντα των ξένων και ντόπιων μονοπωλιακών ομήλων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ δένουν χειροπόδαρα το λαό μας με τη νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για την παραμονή και επέκταση των βάσεων. Η χώρα όλη μεταβρέπεται σε βάση για τις αμερικανονατοικές επεμβάσεις από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Βόρεια Αφρική. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ρόλο που θα κληθεί να παίξει η Ελλάδα σε περίπτωση κλιμάκωσης και γενίκευσης της στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Το Ιράν όμως έχει ήδη προειδοποιήσει ότι αν απειληθεί η ακεραιότητά του θα απαντήσει με χτυπήματα σε στόχους που εκτείνονται μέχρι τους Ευρωπαίους συμμάχους των Αμερικανών. Παρόμοια προειδοποίηση έχει κάνει και η Ρωσία. Η χώρα μας, φίλοι και συναγωνιστές, έχει γίνει πολεμικό ορνητήριο ενάντια σε άλλους λαούς. Ταυτόχρονα όμως γίνεται και μαγνήτης επιθέσεων σε περίπτωση γενικευμένης σύγκρουσης. Χθες ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, σήμερα η Νέα Δημοκρατία όπως και παλιότερα, βαθαίνουν την οικονομική, εμπορική, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο, με το Ισραήλ. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις συνεκπαιδεύονται εδώ και χρόνια με την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία για
επιδρομές σε βάρος του Ιράν. Παρουσιάζουν το μάθημα των σχέσεων με το Ισραήλ και τα διάφορα, όπως το ονομάζουν, άλλα τριμερή σχήματα κάτω από την ομπρέλα πάντα των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως δήθεν λένε ασπίδα στην τουρκική επιθετικότητα και ως εγγύηση για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Η πραγματικότητα, ωστόσο, τους διαψεύδει η ΚΤΡΑ, κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού επισηκάζουν επικίνδυνα το λαό μας, ότι η Ελλάδα είναι, λέει, ουδέτερος παρατηρητής και παράγοντας σταθερότητας, ρίχνουν στάχτη στα μάτια του λαού για τους κινδύνους που παραμονεύουν. Τα ερωτήματα επιμένουν όμως. Πολύ περισσότερο μάλιστα μετά το τελευταίο ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και την δημόσια εκοφαντική, θα λέγαμε, σιωπή του Αμερικανού Προέδρου στα φλέγοντα ζητήματα της πατρίδας μας. Ποιος βουσκώνει τα πανιά της τουρκικής επιθετικότητας, την αμφισβήτηση συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή, ποιος προωθεί τις λεγόμενες ευρωατλαντικές διευθετήσεις, τα επικίνδυνα σχέδια συνδιαχείρισης στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η πραγματικότητα, δυστυχώς, για αυτούς είναι αμήλικτη. Τα συγχαρητήρια των Αμερικανών στις ελληνικές κυβερνήσεις για τους ανοιχτούς διάβλους με την γειτονική χώρα, για την κοινή αντίληψη, για την παραμονή της Τουρκίας στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο, αποκαλύπτουν τα παραμύθια της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του αστικού τόξου, πως δήθεν τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν ασπίδα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Συναγωνιστές και φίλοι, με την νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία μεγαλώνει το δίκτυο των ξένων βάσεων και στρατηγίων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από τη βάση της Σούδας, συμπεριέλαβε στη συμφωνία και όλες τις βάσεις που είχε δημιουργήσει ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη βάση των ντρόνς στη Λάρισα, τη βάση των ελικοπτέρων στο Στεφανοδίκαιο του Βόλου, τη βάση συγκέντρωσης Αμερικανο-Ανατολικών δυνάμεων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Δεν ξεχνάμε όμως και το Νατοϊκό Στρατηγείο στο πρώην Τρίτο Σώμα Στρατού της πόλης μας, το οποίο αναβαθμίστηκε σε στρατηγείο χημικού και ηλεκτρονικού πολέμου. Και δεν ξεχνάμε ότι σε αυτό το στρατηγείο προβλέπεται η αποθήκευση και χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, χημικών, βιολογικών και πυρηνικών. Όπως δεν ξεχνάμε και τις προετοιμασίες που ξεκινήσαν επί ΣΥΡΙΖΑ ακόμη στον Άραξο για την αποθήκευση πυρηνικών όπλων. Αυτές οι εξελίξεις θα πρέπει να σημάνουν συναγερμό για το λαό μας. Πρέπει να βρισκόμαστε σε αγωνιστική επαγρύπνηση και να πούμε ένα βροντερό όχι στα πυρηνικά. Καλούμε πλατιά τους εργαζόμενους και τους φορείς τους σε συσπήρωση και συστράτευση. Σε όλα αυτά τα πολύ επικίνδυνα για το λαό και την νεολαία μας σχέδια, ο κάθε φορέας, ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε τίμιος άνθρωπος καλής θέλησης, όλοι εμείς που δεν θέλουμε τα παιδιά του λαού να θυσιαστούν για ξένα και άνομα συμφέροντα, πρέπει να αντιδράσουμε μαζικά, δυναμικά και οργανωμένα. Όλοι εμείς, αλλά και πολλοί άλλοι που δεν έχουν βγει ακόμη στον δρόμο του αγώνα, ζητάμε, απαιτούμε να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις και να μην επικυρωθεί από την Ελληνική Βουλή. Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι άλλες ευρωατλαντικές βάσεις και στρατηγίες στην Ελλάδα. Καμία συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές στο εξωτερικό.
καμία εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Φίλοι και συναγωνιστές, η υπογραφή της συμφωνίας στην οποία προχώρησε η ελληνική κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι ο αγώνας μας χάθηκε. Συνεχίζουμε, προειδοποιούμε την κυβέρνηση και όλους αυτούς που στηρίζουν την πολιτική της ελληνικής άρχουσας τάξης ότι θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Να είναι σίγουροι ότι αύριο θα είμαστε πολύ περισσότεροι. Καλούμε τους πάντες την ημέρα ψήφισης της συμφωνίας όλες και όλοι μαζικά στους δρόμους να ακουστεί ηλιόσκομο το σύνθημα. Στον υπεραλισμό καμιά υποταγή, μόνη υπερδύναμη είναι η λαή. Εμπρός αγώνας για να γίνει ο λαός μας αφέντης και νοικοκύρης στον τόπο του. Αγώνας ενάντια στον υπεραλισμό και τους πολέμους που γεννά. Αγώνας για ειρήνη με κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα όλων των ανθρώπων.